αρνός θέμα πάνω στα μαθηματικά. Η συνάτηση ζήτηση για ένα αγαθό δίνεται από τη σχέση P ίσον 50 μείον 2Q. Η συνάτηση συνολικού κόστους δίνεται από την τάφσε, δηλαδή Total Cost, συνολικό κόστος, ίσον 60 και 2Q. Α ερώτημα. Ποια είναι η συνάτηση συνολικού εσόδου τάφαρ και η συνάτηση κέρδους πι. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στα μαθηματικά. Το α ερώτημα θέλει να του φτιάξει τη συνάντηση εσόδου. Ταφ αρ. Παιδιά, τυπολόγιο που το έχουμε πει στο κεφάλαιο 5-2 στη θεωρία. Λοιπόν, έσοδα. Π, τιμή, επί Q, ποσότητα. Πολύ ωραία. Την τιμή μου την έχει δώσει να είναι 50-2Q, άρα αντί για π, εγώ βάζω 50-2 επί σε παρενθεσούλα. Επί Q, πολύ ωραία, Επιμεριστική. Q επί 50 μας κάνει πόσο. 50 επί Q. Μάλιστα. Q επί μείον 2Q. Ε, δεν μας κάνει παιδιά μείον 2Q επί Q. Μας κάνει 50 επί Q μείον 2Q επί Q. Q στη δευτέρα. Επαναλαμβάνω παιδιά, στο 99,9% των ασκήσεων είτε μου δίνει έσοδα ή έξοδα ή κέρδη ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, Πρέπει ως άγνωστο να βλέπω μόνο το Q. Άρα ήταν επιτακτικό να διώξω το P και στη θέση του να βάλω κάτι που έχει σχέση με το Q. Ξαναλέω, ό,τι έχει σχέση με έσοδα, έξοδα, κέρδη πρέπει να εκφράζεται μόνο στην του Q. Λοιπόν, 50Q-2Q' είναι τα έσοδα. Τώρα τι θέλει, τα κέρδη. Τα κέρδη, παιδιά, άλλος τύπος που έχουμε πει στη θεωρία, το TAFP, είναι έσοδα... Μείον έξοδα. Το κόστο δηλαδή. Έσοδα βγάζω έξοδα. Αυτό δεν είναι τα κέρδη. Τα έσοδα είναι, παιδιά, αυτή η συνάτηση. Ε. Η 50 επί Q, μείον 2 2Q τετράγωνο. Πολύ ωραία. Μείον έξοδα. Κόστο. Ανοίγω παρενθεσούλα όμω, παιδιά, μην μου την ξεχάσετε την παρένθεση. Στο κόστο. Για να γράψω το κόστο. Το κόστο είναι αυτή η συνάτηση. Η 160 και 2 επί Q. Για να διώξω την παρένθεση θα έχω 50 επί Q μείον 2 Q τετράγωνο. Πλην επί 160 πλην 160 πλην επί συν πλην 2 Q. Τόσο απλό παιδιά. Για πάμε. Μείον 2 Q τετράγωνο. Ας το βάλω πρώτο αν και δεν πειράζει. 50 φορές το Q. Βγάζω 2 φορές το Q. Μας κάνει συν 48 φορές το Q. Μείον 160. Αυτή παιδιά είναι η συνάρτηση του κέρδους μείον 2Q τετράγωνο, πολύ ωραία, συν 48Q μείον 160. Ολοκληρώθηκε το ερώτημα α.